Στο μάτι της κακοκαιρίας Ελπής βρέθηκαν από το πρωί χωριά στον ορεινό όγκο Μαλεβιζίου, τα οποία αντίθηκαν στα Λευκά, με τη χιονόπτωση ωστόσο να είναι έντονη σε γωνιές και κρουσόνα. Στα Λευκά αντίθηκαν οι γωνιές του Δήμου Μαλεβιζίου, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 2 βαθμούς Κελσίου. Η ελπίδα μας, η ελπίδα μας. Καλή είναι, χρειάζεται να χαλαρώσουμε και λίγο. Για μερικούς είναι ανάπαυλα, για άλλους είναι ζόρε. Δεν φοβόμαστε την ελπίδα. Εγώ έρχομαι από βόρεια και μάλιστα ακόμα πιο βόρεια έρχομαι από Γερμανία. Οπότε αυτό εμένα προσωπικά δεν με πτωεί. Ίσα-ίσα που με ευχαριστεί όλο αυτό το τοπίο. Δεν μετανιώνω ούτε ένα δευτερόλεπτο. Θα τα απολαύσουμε. Η μικρή μας κάνει αγγελάκια. Όχι, όχι, δεν κρυώνει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το παιδάκι μας είναι χαρούμενο. Αυτό είναι το σημαντικό. Και ευχόμαστε όλοι να προσέχουν και με ασφάλεια το χιόνι. Με ασφάλεια πολύ. Στο δρόμο, προσοχή. Εκχιονιστικά μηχανήματα δουλεύουν ασταμάτητα για να κρατήσουν το δικό δίκτυο ανοιχτό. Ξέξε ότι το πρωί τα μηχανήματα του Δήμου είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί. Θα παραμείνουν μέχρι το βράδυ και όσο χρειαστεί τα μηχανήματα του Δήμου εδώ πέρα, ώστε να καταφέρουμε να μην κλείσει το δικό δίκτυο του Δήμου μας. Η μητέρα μου μένει εδώ. Ήρθα να της φέρω εφόδια. Από ό,τι βλέπετε, ο Δήμος Μαλεβιζίου μεριμνεί να είναι οι δρόμοι ανοιχτοί. Μέχρι τώρα εντάξει, παλεύεται. Από τώρα και μετά. Τα ζώα τα έχετε κατεβάσει χαμηλότερο υψόμετρο? Στο φαράκι εδώ πέρα. Η ελπίδα ήρθε, να την περάσουμε πάει όπως μπορούμε. Ο καιρός είναι καλό για αυτούς που έρχονται και τους βλέπουν το χιόνι. Για τώρα που κάθεται εδώ πέρα και χυζά στα όρη και πάει τα ταΐς. Δεν είναι καλός ο καιρός. Τουλάχιστον να μην αποκλειστούν κεντρικοί δρόμοι, να μπορούμε να πηγαίνουμε στα ζώα μας. Καλώς να ορίσει η ελπίδα. Αλλά η βοήθεια είναι απαραίτητη. Άρα πρέπει να είναι πιο στους 15 πόντους, όπως το βλέπω. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα στις μετακινήσεις, σίγουρα. Είναι και το χωριό έχει μεγάλους ανθρώπους πολλούς. Είναι η χιονιά μεγάλη και θέμε βοήθεια. Κολλήσατε! Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στις γωνιές και στον Καμαριώτη του Δήμου Μαλεβιζίου, καταγράφοντας μοναδικές εικόνες. Σήμερα το πρωί ξεκίνησε απαλά-παλά, μετά δυνάμωσε λίγο. Ο Δήμος δεν μας άφησε βέβαια έτσι. Καθάρισε αμέσως, έστειλε τα μηχανήματα. Βασικά εμείς απολαμβάνουμε αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή εδώ και αν δείτε και το τοπίο ολόκληρο. Λίγα λεπτά από το Γάζι, εγώ είμαι κάτοικος Γαζίου, ο κρατικός μηχανικός μας έχει δουλέψει άψογα, δεν νιώθουμε φόβο ή άγχος, γιατί τα γκρέντερ είναι μέρα νύχτα εδώ και ανοίγουν το δρόμο. Ναι, είχαμε παίξει εκεί πέρα στην πλατεία. Κρυώνει? Όχι. Είναι υπέροχα εδώ στο χωριό, μετά από πολλά χρόνια χιόνισε βασικά, εμείς το ζήσαμε μετά από πολλά χρόνια. Ναι. Είναι ωραία εμπειρία. Βασικά εγώ είμαι από το Βέλιο, οπότε έχω δει χιόνι, αλλά εδώ Κρήτη πρώτη φορά. Έλα και στον μπαμπά. Το τοπίο μαγευτικό, όπως σχολίασαν δημότες και επισκέπτες, οι οποίοι έπαιξαν χιονοπόλεμο, ενώ ζεστάθηκαν με τσικουδιά. Χειμώνας είναι, μπορεί να μην κάνει χιόνι. Καλά περνούμε. Να μην αποκλειστούμε. Φαΐ έχουμε μπόλικο, ρατσί. Απαλέψουμε για να την βγάλουμε, σαν να έρθει η άλλη μπόρα. Ωστόσο, οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην ευρύτερη περιοχή, με τον Δήμαρχο Μενέλα Ομποκέα να καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Δεν έχουμε προβλήματα. Καθαρίζουμε. Πρώτη προτεραιότητα είναι να μένουν ανοιχτοί οι δρόμοι και ασφαλείς. Το πρόβλημα είναι εντονότερο σε γωνιές και κρουσόνα. Ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή κυρίως από το μεσημέρι και μετά, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις, διότι οι χαμηλές θερμοκρασίες συνδυασμού με το χιόνι δημιουργούν το φαινόμενο του πάγου και θα είναι αρκετά επικίνδυνο. Ο δρόμος από την Αγία Ειρήνη προς το Λιβάδι του Κρουσόνα έχει κλείσει. Και σε χαμηλότερα υψόμετρα, όπως τον Άγιο Μύρονα Ηρακλείου, σημειώθηκε χιονόπτωση. Άρχισε σήμερα κατά τις 10 η ώρα και χιονίζει, ρίχνει. Να προσέχουμε όλοι, να είμαστε προσεκτικοί. Λένε ότι αύριο θα έχει μεγαλύτερη επιδείνωση ο καιρός.